δεν είναι θέμα δικαίωσης. Από την πρώτη στιγμή το θέμα το έφερα σε μια λογική όπου εγώ ήμουν υποχρεωμένος να ακολουθήσω την νόμιμη διαδικασία. Αυτό και έκανα. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω στην νομιμότητα. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν στεγανά στην εφαρμογή της νομιμότητας. Από την άλλη μεριά δεσμεύτηκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι το θέμα με δική μου πρωτοβουλία και ως μειόφυλα θα το έφερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα το έφερα στην επιθεώρηση περιβάλλοντος. Και εάν η επιθεώρηση περιβάλλοντος μου έλεγε και μας έλεγε ότι διαφωνεί γιατί δεν ετηρήθησαν οι νόμοι και οι αρχές, εγώ για πρώτη φορά στη ζωή μου θα ανακαλούσα την υπογραφή. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία, ότι βγήκε ένα πολύ θετικό, θα έλεγα, συμπέρασμα, ότι μετά από την παρέμβασή μας στην επιθεώρηση περιβάλλοντος, η επιθεώρηση περιβάλλοντος μας κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση αλλά και για την αντιμετώπιση της μεγάλης επιβάρυνσης του χώρου των Αγίων Θεοδόρων. Πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε σε μια τέτοια ανοιχτή διαδικασία για να μπορέσουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε συνθήκες για μια προσέγγιση ενός σύγχρονου ρυθμιστικού σχεδιασμού για τους Αγίους Θεοδόρους. Οι Άγιοι Θεόδωροι είναι ένα σημαντικό μέρος για την περιφέρειά μας και οφείλουμε όλοι μας, κάτω από τις δικές μας ευθύνες, να αναδείξουμε και τις προτεραιότητές της, να τον προστατεύσουμε με τον καλύτερο τρόπο και από την άλλη μεριά βέβαια να δημιουργήσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για να μπορέσει να αποτελεί για εμάς τον σημαντικό παράγοντα μέσα στην οργανωμένη οικονομία μας.